Την επιβεβαίωση πως το στρατόπεδο, το οποίο επί πολλά χρόνια στέγαζε το κέντρο νεοσυλλέκτων στο Μαυροδέντρι, βρίσκεται στα υποεξέταση στρατόπεδα για τη δημιουργία κέντρων φιλοξενίας λαθρομεταναστών, έδωσε σήμερα στους δημοσιογράφους λίγο πριν από την έναρξη συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμαρχος Κοζάνης Λάζαρος Μαλούτας. Ο ίδιος επικοινώνησε με το γραφείο του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ενώ θα έχει και νέα ενημέρωση κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σήμερα είδαμε το φως κάποιες αναφορές στα μπλοκ της περιοχής που αφορούσαν τη δημιουργία κέντρου φιλοξενίας λαθρομεταναστών στην περιοχή του Μαυροδεντρίου. Η πρώτη μου επιδίωξη που μόλις επέστρεψε στο γραφείο, γιατί το έμαθαν κινήσει, ήταν να επικοινωνήσουμε το γραφείο του Υπουργού του κυρίου Δένδια σχετικά για να ερωτήσω για την βασιμότητα αυτών των πληροφοριών. Ο Υπουργός ήταν ιδιαίτερα φορτωμένο, είχε ιδιαίτερα βαρύ πρόγραμμα. Θα μιλήσουμε το απόγευμα, αλλά μίλησα με τον Διευθυντή του Πολιτικού του Γραφείου, τον κύριο Περδίκη. Σύμφωνα λοιπόν με την ενημέρωση που είχα από τον κύριο Περδίκη, το στρατόπεδο Μαυροδεντρίου είναι ένα από τα 18 που εξετάζονται σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα προκειμένου να δημιουργηθούν κέντρα φιλοξενίας λαθρομεταναστών. Αυτό που ζήτησα, αυτό που επισήμανα στον κύριο Περδίκη και αυτό που ζήτησα είναι το ότι τέτοιου είδους αποφάσεις δεν μπορεί να παίρνονται ερήμην των τοπικών κοινωνιών, δεν μπορεί να παίρνονται ερήμην της τοπικής αυτοδιοίκησης και ο διάλογος και η συζήτηση και ο προβληματισμός γύρω από τις επιλογές που πρόκειται να γίνουν από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης στη συγκεκριμένη περίπτωση ή οποιοδήποτε άλλο σε άλλες περιπτώσεις και η συνεργασία με τοπική αυτοδιοίκηση μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να έχει. Είμαι σε αναμονή της επικοινωνίας το αργότερα το μεσημέρι, μέσα στη μέρα, εν πάση περιπτώσει, με τον Υπουργό, έτσι και περιμένουμε το επόμενο βήμα από πλευράς του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Η άποψή σας και τους στην περιοχή του Δήμου Κοζάνης ποια είναι, θετικός, αρνητικός ή δεν παίρνει θέση? Η προσωπική σας άποψη στους Δήμους. Το ότι το πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης στην πατρίδα μας είναι ένα πρόβλημα. Το ότι όλοι μας μπορούμε και πρέπει να συμβάλλουμε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα είναι γεγονός. Το ότι η Δυτική Μακεδονία δεν είναι ο κατεξοχήν τόπος ούτε εισόδου ούτε συγκέντρωσης λαθρομεταναστών. Ότι, έτσι βάζω τα σημεία τα οποία πρέπει να πάρουμε υπόψη μας, ότι υπάρχει ήδη δηλωμένη η επιθυμία Δήμου της Δυτικής Μακεδονίας να φιλοξενήσει στα γεωγραφικά του όρια χώρο συγκέντρωση λαθρομεταναστών, φιλοξενία λαθρομεταναστών, έτσι με κάνουν καταρχήν επιφυλακτικό. Ας έχουμε όλα τα δεδομένα πάνω στο τραπέζι, ας ανοίξει μια συζήτηση και όταν έχουμε όλες τις πληροφορίες θα τοποθετηθούμε. Θυμίζω το ότι μια ανάλογη συζήτηση είχε ανοίξει και παλιότερα για το ζήτημα της Νεάπολης, για το θέμα της Νεάπολης, έτσι και τίθενται μια σειρά από ζητήματα που αφορούσαν ανταποδοτικά κτλ. Ή και προβλήματα που αντιμετώπιζε ο συγκεκριμένος χώρος και δεν πήραν ποτέ τις απαντήσεις τους. Έτσι. Και τότε η ΠΕΔ είχε εκφράσει την άποψη ότι όλα τα δεν μπορούν να παίρνονται αποφάσεις και να υλοποιούνται αποφάσεις ερήμην της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτό που επισήμανα και εγώ σήμερα στον Διευθυντή του Γραφείου του Υπουργού.